και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την εξωματική γονιμοποίηση και για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Έτσι είναι ο όρος της και θέλω να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Θάνο Παράσχο, γυναικολόγο με φτήρα. Καλώς ήρθατε. Και την κυρία Ιωάννα Ξηρογιάννη. Καλησπέρα σας. Μητέρα πλέον δύο κοριτσιών που είναι πόσο? 4 μηνών. 4 μηνών. Δίδυμα. Εσάς σας έχουμε γνωρίσει από πέρυσι, από την εκπομπή μας στο Μαγκαζίνο Live, όπου ήσασταν έγκυος και δεν ξέραμε όμως ακόμα το φίλο των μωρών. Όχι, το έμαθα ακριβώς 2 εβδομάδες μετά την εκπομπή σας, ακριβώς, ότι ήταν τελικά 2 κοριτσάκια. Θέλω να πάμε λίγο μαζί, να θυμηθούμε αυτή τη στιγμή που καθόσασταν εδώ σε αυτό τον καναπέ και είχατε τα μωράκια ακόμα κάτω από την καρδιά σας. Είναι τα πρώτα παιδάκια? Τα πρώτα, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι πηγαίναμε για ένα, αλλά εντάξει, καλό είναι και τα δύο. Πάντως, δεν αισθάνεστε ακόμα ότι κάτι έτσι, ότι δεν χωράνε, ας πούμε? Όχι. Ακόμα εντάξει, είμαι σε άνετη κατάσταση. Να δούμε λίγο την κοιλίτσα, γιατί εμένα, κύριε Παράσχο, μου φαίνεται μικρή για δίδυμα. Να τη δούμε λίγο, μπορείτε να σηκωθεί. Ναι. Ωραία. Ναι. Η Ιωάννα τώρα πόσες εβδομάδες είσαι, 15 περίπου. 16. Ναι, όντως. Είναι πολύ πρόσφατο και πολύ πολύ συγκινητικό. Ναι, σας συγκινεί τώρα η στιγμή αυτή. Ναι, γιατί πέρασε πολύ γρήγορα και τώρα τις έχω και δεν το πιστεύω πλέον ότι είναι δικά μου, τις έχω. Παρόλο που γεννήθηκαν και νωρίτερα, εντάξει, όλα καλά είναι. Είναι υπέροχες πάντως. Ωραία, εμείς σήμερα θέλουμε να δώσουμε ένα βήμα στο γιατρό αλλά και σε εσάς, γιατί μας ενδιαφέρει και η δική σας εμπειρία να τη μεταφέρετε στον κόσμο που μας βλέπει. Και τώρα να πούμε, δυστυχώς δεν ξέρω αν το έχουν οι μέρες μας γιατρέ, πολλά ζευγάρια είναι εκείνα που έχουν πρόβλημα, δυσκολεύονται να αποκτήσουν ένα παιδάκι ή δύο όπως εσείς, που είναι βέβαια πιο σπάνιες οι περιπτώσεις των διδύμων. Και να δώσουμε λοιπόν λύσεις, γιατί δυστυχώς η εξωματική θεωρώ ότι μπορεί να είναι ακόμα εν μέρη ταμπού. Είναι ακόμα ταμπού? Ναι, σε πολλές περιπτώσεις είναι ταμπού. Νομίζει ότι ο κόσμος ότι είναι κάτι περίεργο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Και να πούμε τι είναι, εν πάση περιπτώσει, η εξωματική. Και ξεκίνησε με περιπτώσεις στις οποίες υπήρχαν προβλήματα με τη σάλπικε και τις δύο σάλπικες, όπου ήταν κλειστές και γι' αυτό δεν μπορούσαν να μείνουν οι γυναίκες έγκυες. Και βέβαια τώρα τα κριτήρια για να κάνει κάποιος εξωματική, οι λόγοι είναι πολύ περισσότεροι. Εν πάση περιπτώσει, η εξωματική είναι η κατάσταση στην οποία παίρνει η γυναίκα κάποια φάρμακα, γίνονται κάποιες ενέσεις, διεγείρεται η οθήκη και εμείς παίρνουμε τα οάρια. Τα απομονώνουμε στο εργαστήριο, έχουμε το σπέρμα του άντρα, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη μπορεί να ληφθεί και με βιοψία στον όρχη αν δεν υπάρχει, εντάξει. Και μετά γίνεται η γονιμοποίηση και βάζουμε ένα σπερματοζωάριο μέσα στο οάριο, γίνεται η γονιμοποίηση και μετά από 2-3 έως 5 μέρες τοποθετείται το έμβριο στη μήτρα. Αυτή είναι η διαδικασία. Με πολύ απλά λόγια, ναι. Επειδή όμως ακριβώς μιλήσαμε για ταμπού και σίγουρα θα πούμε πολλά περισσότερα, θέλω να πάμε να δούμε μαζί ένα βίντεο από επώνυμες γυναίκες. Λοιπόν, είμαστε όλοι, εν πάση περιπτώσει, από κάποιες γνωστές κυρίες που αποφάσισαν να μιλήσουν έτσι στην κάμερα ή να δώσουν κάποια συνέντευξη και να πούνε ότι ναι, έχω προχωρήσει και εγώ σε εξωματική γονιμοποίηση. Πάμε να τις δούμε. Βεβαίως. Μερικές γυναίκες δείχνουν να έχουν τα πάντα. Χρήματα, δόξα, ομορφιά. Όμως, όπως λένε, τίποτα δεν συγκρίνεται με τη μητρότητα. Στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν το δικό τους δώρο ζωής, το μωρό τους πέρασαν από συμπληγάδες πέτρες. Η Ελένη Πετρουλάκη με ιδιαίτερη ειλικρίνεια μίλησε για τις 8 εξωσωματικές που έκανε χωρίς να έχει πρόβλημα όπως αποδείχτηκε. Όταν απέβαλε το άγχος, κατάφερε με φυσικό τρόπο να συλλάβει και να γίνει μαμά όχι μία αλλά 4 φορές. Αξίζει τον κόπο να προσπαθήσει κάθε γυναίκα να κάνει παιδιά. Κάποιες στιγμές τη χάνει την ελπίδα, αλλά εκεί πρέπει να σταθείς δυνατή και είπα, εγώ ήμουν σίγουρη ότι θα κάνω. You know you're my saving grace.
Η αγαπημένη παρουσιάστρια Ρούλα Κορομιλά μίλησε πρόσφατα με αφοπλιστική ειλικρίνεια στον Πέτρο Κωστόπουλο και την Τζένι Παλατζινού για τις προσπάθειές της να αποκτήσει παιδί. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να έχεις προσπαθήσει. Όχι, δεν έτυχε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει και εκεί η ζωή. Όχι. Όμως έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στα παιδιά. Παθούν για κάποιες εξωσωματικές, προσπάθησα πάρα πολύ να κάνω παιδί. Με αφορμή την παρουσία της στον τοκετό της φίλης της, ωστόσο κατάφερε να ζήσει από κοντά όλη τη μαγεία του θαύματος της ζωής, όπως εξομολογήθηκε. Μπαίνοντας την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους, πολλές διάσημες του Hollywood αποφάσισαν να κάνουν παιδί. Όταν η φύση δεν ήταν με το μέρος τους, δεν πτωήθηκαν με τα προβλήματα γονιμότητας και κατέφυγαν στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Η Σελίν Ντιόν και ο σύζυγός της Ρενέ Αντζελίλ, μετά από 6 χρόνια μάχης με την υπογονιμότητα, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί μέσω εξωσωματικής το 2001. Η Ντιόν 10 χρόνια μετά, στα 42, αποφάσισε να υποβληθεί σε 6 γύρους εξωσωματικών μέχρι να καταφέρει να γεννήσει τα δίδυμα αγόρια Έντι και Νέλσον με κεσαρική τον Οκτώβριο του 2010. Κέι Μπρουκ Σίλτς υπερπίδησε πολλά εμπόδια μέχρι να γίνει μητέρα. Συνέλαβε με εξωσωματική, αλλά 3 μήνες αργότερα απέβαλε. Μετά από 6 εξωσωματικές γονιμοποιήσεις στα 37 της, η Σίλτς έμεινε έγκυος στην κόρη της Ρόουαν που γεννήθηκε το 2003. 3 χρόνια αργότερα η Σίλτς ετοιμαζόταν να ξανακάνει εξωσωματική γονιμοποίηση για να αποκτήσει δεύτερο παιδί όταν ξαφνικά έμεινε έγκυος στα 40 της με φυσικό τρόπο. Και το 2006 γεννήθηκε η δεύτερη κόρη της, Κριέρ. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Χάλι Μπέρι γέννησε την κόρη της Νάλα το Μάρτιο του 2008 σε ηλικία 41 χρόνων. Η ίδια αποκάλυψε δημοσίως ότι πήρε στα χέρια της 35 αρνητικά τεστ εγκυμοσύνης μέχρι να συλλάβει την κόρη της. Μετά το γάμο της με τον Τόμα Χόνεϊ το 2006 και εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος του συζύγου της, κατέφυγαν στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Η Τζέιν Σέιμορ αντιμετώπισε πολλές αποβολές και μπήκε στη διαδικασία θεραπείων υπογονιμότητας. Μάλιστα, έγραψε ένα βιβλίο, Two at a Time, για να περιγράψει τα βάσανα που πέρασε εκείνη και ο άντρας της για να αποκτήσουν παιδί. Έκανε 3 εξωσωματικές, από τις οποίες οι 2 πρώτες ήταν αποτυχημένες. Την τρίτη και τυχερή της συνέλαβε τους δίδυμους γιους της, Κρίστοφερ και Τζον. Η Κόρτνεϊ Κόξ και ο σύζυγός της κατάφεραν να αποκτήσουν το κοριτσάκι τους μετά από πολλές αποβολές, με τη μέθοδο της εξωματικής γονιμοποίησης το 2004, όταν εκείνη ήταν 40 ετών. Πολλές μανούλες πλέον που έτσι προχώρησαν σε αυτή τη μέθοδο για να αποκτήσουν τα παιδιά. Βέβαια, μέσα από αυτές υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που τελικά δεν μπόρεσαν να κάνουν ένα παιδί. Ότι πάει κάποιος να κάνει εξωματική γονιμοποίηση σημαίνει ταυτόχρονα και την επιτυχία, για να μιλήσουμε και λίγο έτσι ανοιχτά όσο αφορά το θέμα αυτό. Εάν κάποιος επιμένει και του δοθεί να καταλάβει ότι ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα μείνει έγκυος. Και αν δεν μπορεί, και να είμαι πιο σαφής, θα μπορεί κάποιος άλλος για αυτή την κυρία. Τι εννοώ δηλαδή? Εννοώ ότι αν υπάρχουν προβλήματα με τα οάρια, θα πρέπει να πούμε ότι ξέρεις, εσείς κυρία, δεν μπορείτε να μείνετε τα δικά σας οάρια, γιατί είναι μεγάλη ηλικία σας ή δεν βγάζετε οάρια, δεν είναι καλής ποιότητας, και να πάει με τη λύση του δανεικού οαρίου. Αν υπάρχει πρόβλημα με το σπέρμα, όπως προανέφερα, μπορεί να γίνει, να είναι αζωσπερμικός ο άντρας, να μην υπάρχει καθόλου σπέρμα και να γίνει βιοψία στον όρχη και να πάρουμε από εκεί σπέρμα, αλλά σε ένα 50% των περιπτώσεων και αυτοί οι άντρες δεν έχουν καθόλου σπέρμα. Οπότε θα πάει λύση με ξένο σπέρμα. Ναι. Και η τρίτη λύση είναι ότι εννοώ για τρεις μεγάλες κατηγορίες. Και η τρίτη μεγάλη κατηγορία, γιατί η ερώτηση τέθηκε, είναι αν μπορούν όλες οι γυναίκες να κάνουν παιδί. Και η απάντηση είναι ναι. Και η τρίτη κατηγορία είναι το να μην έχει μήτρα γυναίκα ή να έχει καταστραφεί από μία έκτρωση, από μια επέμβαση, να μην έχει καθόλου μήτρα, δηλαδή να έχει απλασία της μήτρας. Υπάρχει ένα σύνδρομο, το σύνδρομο Ροκιτάνης, που η γυναίκα γεννιέται χωρίς μήτρα. Οπότε πρέπει να πάει με παρένθετη μητέρα, που είναι όλο και πιο σύνηθες τον τελευταίο καιρό, με ομοφιλόφιλα ζευγάρια, είτε με δύο άντρες είτε με δύο γυναίκες. Μαζιτούνται. Εντάξει, αυτές είναι άλλες περιπτώσεις. Ναι, είναι οι άλλες περιπτώσεις. Ακριβώς. Εμείς τώρα, ας πούμε, αλλά πάμε να προσεγγίσεις το θέμα έτσι πως έχει, ναι, όλες οι γυναίκες, ένα ποσοστό 80-90%, μπορεί και περισσότερο, εάν επιμείνει, και δόξα τω Θεώ έχουμε πολύ καλά κέντρα στην Ελλάδα,
ναι, μπορεί θα μείνει να ζήσει τη μητρότητα. Γιατρέ, δηλαδή, μια γυναίκα η οποία έρχεται σε εσάς για να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση, τι ποσοστά επιτυχία σε σχέση με το παρελθόν έχει να πετύχει το σκοπό της, να κάνει το μωρό της? Σωστή ερώτηση. Εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας και από το πρόβλημα. Όσο μικρότερη είναι η ηλικία της γυναίκας, τόσο υψηλότερα είναι τα ποσοστά. Τα οποία κυμαίνονται από 10% για κάποιες μορφές εξωσωματικής έως 60-70% για κάποιες άλλες. Και σίγουρα αυτό θα πρέπει να προσμετρήσει το πρόβλημα της, την ηλικία της γυναίκας, το πρόβλημα που έχει και το πρόβλημα με το σπέρμα. Αν είναι πολύ πολύ έντονο και εκεί πέφτουν κάπως τα ποσοστά επιτυχίας. Αλλά αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι αυτό που δίδει, που αυξάνει το ποσοστό της επιτυχίας είναι η ηλικία της γυναίκας και η ποιότητα του αερίου και δι' του εμβρίου, από που εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας. Από ποια ηλικία και μετά πρέπει μια γυναίκα να θεωρεί ότι είναι απογοητευτικό και δεν θα πρέπει να περιμένει πολλά? Μετά τα 35 αρχίζει και πέφτει η γονιμότητα, μετά τα 40 ακόμη πιο πολύ και μετά τα 45 είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα με δικά τους οάρια. Με δανεικά οάρια τα ποσοστά μπορούν να φτάσουν και στο 60-70%. Μια γυναίκα που έρχεται, είναι αποφασισμένη να κάνει παιδί και κάνει εξωσωματική. Ξέρει ότι... εγώ δεν ξέρω, απλά σας ρωτάω, εγκυμονεί κινδύνους εξωσωματική και από ποιον αριθμό και πάνω? Ναι, καταρχήν αυτός είναι ένας μύθος. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος όσον αφορά τον καρκίνο, αν είναι αυτό που υπονοείται. Ναι, γιατί είναι αυτό που ασχολείται και φοβίζει πάρα πολλές γυναίκες. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες και πολλές μεταναλύσεις. Μεταναλύσεις σημαίνει 20.000 περιστατικά από διάφορα κέντρα από όλα τα σημεία του κόσμου. Και έχει βρεθεί ότι δεν υπάρχει καμία αύξηση του κινδύνου του καρκίνου και είχε γίνει πολλής λόγος για τον καρκίνο του μαστού και μάλιστα σε ορισμένες χώρες υπάρχει μια τελευταία μελέτη από τη Σουηδία που μας λέει ότι αν κάνεις εξωματική, παραδόξως, που νομίζει δηλαδή, νομίζαμε παλιά ότι είναι ίδια τα ποσοστά, έχεις ακόμη λιγότερες πιθανότητες να πάθεις καρκίνο του μαστού κατά 7%. Έξω, δηλαδή, γιατί οι μελέτες δεν ήταν σωστές, ένα, και δεύτερον ότι υπήρχε μια παραπληροφόρηση του κοινού από διάφορα σημεία. Αν ρωτήσει τώρα μια γυναίκα η οποία δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της εξωματικής. Νομίζω ότι αν θα κάνει δύο προσπάθειες ή τρεις και μακάρι να μην κάνει να κάνει με τρία, φοβάται. Πάντως η λήψη ορμονών δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Η λήψη ορμονών είναι η λήψη την οποία είναι φάρμακα τα οποία τα παίρνει για 10-12 μέρες. Είναι κάποια φάρμακα τα οποία διεγείρουν την οθήκη και την κάνουν να βγάλει περισσότερα οάρια. Και αυτό που γίνεται είναι να αυξάνονται τα ενδογενή ιστρογόνα. Τα ιστρογόνα δηλαδή που έχουν. Δηλαδή αντί να έχει ένα οάριο και να έχει 200 πικογκράμ ιστραδιόλης, παραδείγματος χάρη, επειδή έχει ένα οάριο, έχει 10-15. Άρα έχει πολύ πιο αυξημένα ποσοστά. Αυτό πολύ δεν είναι κακό λοιπόν για τον οργανισμό της γυναίκας. Αν το θέλετε, κακό, αλλά για 10 μέρες. Αλλά δεν υπάρχει καμία όμως ανάλυση που να μας λέει ότι προκαλεί καρκίνο αυτό το πράγμα. Υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο για την ηλικία της γυναίκας που έρχεται να κάνει εξωματική? Δηλαδή υπάρχει ένα όριο, ξέρω εγώ, μέχρι 50, δεν ξέρω. Ο νομοθέτης λέει, η ελληνική νομοθεσία λέει μέχρι τα 50 και υπάρχει μια γκρίζα ζώνη, όπως πολλά πράγματα, όπως πολλά πράγματα δυστυχώς και στη δικιά μας την νομοθεσία, που δεν είναι διευκρινισμένα, γιατί είναι μια δυναμική κατάσταση και πρέπει να εξελίσσεται και η νομοθεσία μας, που δεν εξελίσσεται για διάφορους άλλους λόγους. Σε άλλες χώρες το όριο είναι το ίδιο? Σε άλλες χώρες είναι λιγότερο και σε άλλες δεν υπάρχει. Έτσι, οπότε η γκρίζα ζώνη είναι ότι είναι πιθανώς μέχρι τα 51. Λέει η νομοθεσία 50, χωρίς να λέει αν έχεις κλείσει τα 50 ή όχι. Πάντως είναι τα 50. Και βέβαια όσο μεγαλώνει η ηλικία, όπως είπα, τόσο, δηλαδή αν φτάσουμε στην ηλικία των 50, είναι 99,9% ότι η γυναίκα θα έχει πάρει δανεικά οάρια. Α, ναι. Βεβαίως. Γιατί να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι αλήθεια το άγχος δημιουργεί, δηλαδή είναι τόσο κατασταλτικό στο να μείνει μια γυναίκα έγκυος είτε με φυσικό τρόπο είτε με την εξωματική γονιμοποίηση? Είναι μη προσμετρήσιμο, είναι μικρές... μικρή επιρροή του άγχους, όχι πως είναι ασήμαντη, αλλά μπορεί να είναι της τάξης του 2-3%. Φανταστείτε μια γυναίκα την οποία, να το πω, τη βιάζουν και μένει έγκυος. Ποιο είναι το επίπεδο του στρες που έχει εκείνη τη στιγμή? Απεριόριστα υψηλό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ... Τώρα βλέπω την κυρία Ιωάννα που χαμογελάει. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η Ιωάννα δεν έκανε εξωματική, αλλά έκανε μια μέθοδο της υποβοηθήνουσης αναπαραγωγής που λέγεται σπερματέγχυση, πήρε κάποια φάρμακα. Αυτό είχε να κάνει με το άγχος. Πολύ. Και αυτό όχι για τίποτε άλλο, γιατί σαφώς όταν παντρεύεσαι, το μόνο πράγμα που θέλεις και αν αγαπάς τα παιδιά είναι να κάνεις αμέσως οικογένεια. Εμάς, εντάξει, μας πήρε
και πολύ και λίγο χρόνο. Οπότε όσο περνάει και ο καιρός και βλέπουμε ότι δεν... Πόσο καιρό είχατε την επιθυμία να κάνετε ένα παιδάκι? Από την ημέρα που παντρευτήκαμε ένα πράγμα... Εντάξει, και από την ημέρα που παντρευτήκαμε, αλλά κυρίως μετά τον πρώτο χρόνο του γάμου, έτσι που πέρασε όλο αυτό που λέμε ο μήνας του μέλητος, του γάμου κτλ. Θέλαμε να κάνουμε παιδάκι και επειδή ήταν καθαρά άγχος, είχαμε ακούσει πολλά, είχαμε κάνει πολλές εξετάσεις, αλλά η ουσία ήταν το άγχος τελικά. Εμπιστεύτηκα τον κύριο Παράσχο και δεν έπεσα έξω και μου έκανε τα δύο μου αγγελούδια. Είναι αυτό το κλασικό που περιγράφεται. Γίνεται ένας γάμος, η επιθυμία για το παιδί υπάρχει, πέφτουν γονείς πεθερικά αυτό από ακριβώς. Πάνω, πότε θα έρθει το παιδί, πότε θα βγάλουμε το όνομα και όλα αυτά. Εγώ τα ονόματα τα είχα ξεχωρίσει ευτυχώς και δεν αντιμετωπίζω πρόβλημα στα κορίτσια μου. Αυτό είναι ότι δεν... αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε όλα τα ζευγάρια κάποιος λόγος πάντα θα υπάρχει. Βασικό, επειδή το ζω εγώ και το λέω επί προσωπικού, όχι άγχος. Θα υπάρχει άγχος, αλλά καλό είναι μέχρι ενός ορίου να ακούνε τους έξω. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Αφού είχατε το άγχος, είχατε την επιθυμία να κάνετε το παιδάκι και βλέπατε, ας πούμε, ξέρω εγώ, περιμένατε μήνα, κάθε μήνα να δείτε αν τυχόν και έχετε μείνει έγκυος. Και δεν γινότανε κάτι. Ήτανε πολύ μεγάλο το βήμα για σας να πάτε να επισκεφτείτε, να βρείτε έναν γιατρό που θα τον εμπιστευτείτε. Γιατί είναι και λίγο σαν να λες ότι μάλλον δεν τα καταφέρνουμε μόνοι μας. Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Είχα πάει, ο κύριος Παράσχος δεν μου είπε κάτι λιγότερο από ό,τι μου είχαν πει άλλοι. Απλά μου έδωσε ένα θετικό. Μου είπε ότι όλα θα πάνε καλά. Και ότι θα μείνω και θα το αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Όλοι οι άλλοι μου λέγανε ότι προσπάθησε χαλάρα, αλλά πόσο χαλάρα και πόσο πλέον υπομονή να έχεις. Και μάλλον πολλές φορές άμα το λένε και έτσι αγχώνεσαι και ακόμα περισσότερο. Και όταν κάθε μήνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το εντός εισαγωγικών το ζόρι το τραβάμε εμείς οι γυναίκες να κάνεις τεστ, να δεις αν έμεινες ή δεν έμεινες, παρά οι άντρες, κακά τα ψέματα, εμείς είναι. Και όταν πλέον πήγα στον κύριο Παράσχο, ήξερα ότι θα μείνω και έγκυος. Δεν ξέρω γιατί. Εσείς τώρα τι μήνυμα, γιατί νομίζω ότι εσείς είσαστε αυτοί που έτσι πρέπει να μιλήσετε, ας πούμε, τώρα με τους τηλεθεατές μας που μας βλέπουν. Ότι ποιο είναι το μήνυμα από τη δική σας εμπειρία που θα θέλατε εσείς να δώσετε για κάποια ζευγάρια που μας βλέπουν τώρα, που μπορεί να έχουν απελπιστεί, που να λένε ότι ίσως φταίμε, ίσως δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά. Υπάρχει η λύση ή οποιαδήποτε. Επειδή δυστυχώς το άγχος δεν μπορεί πλέον να το αποβάλει κανένα ζευγάρι στα σημεία των καιρών που ζούμε όλοι και με την κατάσταση που υπάρχει, να προσπαθήσουν όσο μπορούν φυσιολογικά και μπορούν να τολμήσουν το οτιδήποτε. Πλέον δεν είναι ταμπού, ούτε και ο δικός μου τρόπος που έγινε με αυτά τα φάρμακα, ούτε πλέον είναι εξωματική. Δεν είναι κάτι άλλο, δικό σου είναι το παιδί, εσύ από σένα δημιουργείται, από σένα βγαίνει. Και πρέπει όλοι να το πάρουν, γιατί και εγώ ήθελα πολύ κουράγιο, όμως τον αντιμετώπισα πολύ, πολύ ευχάριστα το γεγονός ότι θα μείνω έγκυος, γιατί μέσα σε 6 μήνες εγώ έμεινα έγκυος. Επισκέφτηκα τον κύριο Παράσχο πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2012 και τον Δεκέμβριο του 2012 με είχε αποκαταστήσει έγκυο. Βέβαια, στη γιορτή μου έμαθα ότι θα είμαι μητέρα δίδυμων κοριτσιών. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούν να ωραίο το... δώρο. Η αλήθεια είναι Φυσαυρός. Πολύ ωραίο. Το ωραιότερο δώρο. Βέβαια και μετά που έμαθα ότι ήταν κορίτσια. Ήταν ακόμα πιο. Να ρωτήσω. Να ρωτήσω. σας ευχαριστώ, γιατρούλη μου. Ναι, εντάξει, καλά. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο. Η οικονομική κρίση που βιώνουμε έχει ως αποτέλεσμα ότι και στρες παραπάνω υπάρχει, οπότε μπορεί να δυσκολεύονται γι' αυτό το λόγο κάποια ζευγάρια να γίνουν γονείς, είτε αναβάλουν συνεχώς το να μείνουν έγκυος, να γίνουν γονείς για οικονομικούς λόγους και τελικά φτάνουν σε μια ηλικία που είναι πιο δύσκολα να μείνεις με φυσιολογικό τρόπο. Πράγματι, αλήθεια είναι αυτό και το τελευταίο χρόνο είναι ακόμη πιο έντονο. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι όποιος θέλει μπορούμε να τον βοηθήσουμε με πολλούς τρόπους. Ακόμη και άπορα ζευγάρια, για ζευγάρια που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, μπορούμε να τους βοηθήσουμε με διάφορους τρόπους και το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι οικονομικό το θέμα. Η πολιτεία είναι κοντά στα ζευγάρια, όχι τόσο όσο θα θέλαμε. Δυσκολεύουν τα πράγματα πολύ. Τα έχουμε δυσκολέψει με διάφορες επιτροπές που δεν μπορούμε να βρούμε τα φάρμακα. Καθυστερούν από 6 μήνες ως ένα χρόνο, από εκεί που ήταν 2 ή 3 μήνες.
Και πράγματι υπάρχει ένα οικονομικό θέμα. Και εκεί είναι στην κρίση του καθενός. Ουσιαστικά, επειδή ένα μεγάλο κομμάτι είναι στην ιδιωτική υγεία, προσπαθούμε όλοι, όλα τα κέντρα, πιστεύω όλοι οι γιατροί, να βοηθήσουν ούτως ώστε να ανταπεξέλθει ο κόσμος σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Γιατί πράγματι είναι σοβαρό το θέμα. Και το κόστος της εξωματικής και το να πάρει τα φάρμακα από το δημόσιο, ναι. Γιατί δεν σας κρύβω ότι το 80-90% είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και πρέπει να τα προμηθευτεί. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια στήριξη από τον ασφαλιστικό φορέα. Δηλαδή, νομίζω όμως μέχρι 1-2 φορές πληρώνει τη φαρμακευτική αγωγή. Για τη φαρμακευτική αγωγή πληρώνονται 3-4 φορές. Ανάλογα βέβαια και με το πρόβλημα. Δηλαδή, θέλει κάποιος να κάνει τη σπερματέγχυση. Ξεκινάμε από απλή μορφή χαπιών, που μπορεί να τα πάρει 2, 3 και 4 φορές. Βέβαια, με κάποιο διάστημα. Όσο αφορά την διαδικασία της εξωματικής. Η διαδικασία της εξωματικής περνά από μια επιτροπή, που εκεί υπάρχει μια δυσκολία και προσπαθούμε όλοι να βοηθήσουμε ώστε να μικρύνει αυτός ο χρόνος. Και βοηθάει η συμμετοχή είναι ελάχιστη, ώστε μπορεί να φτάσει στο 5%. Κάποιες φορές και δωρεάν. Απλά δεν συμμετέχει έντονα στο κόστος της εξωματικής. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το έχουμε υπομειστεί εμείς για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον κόσμο. Λοιπόν, το πιο ωραίο δείγμα και παράδειγμα είναι η κυρία Ιωάννα με το χαμόγελο. Και θα σας αποδεσμεύσω τώρα, γιατί είναι και Κυριακή και θα περιμένουν τα μωρά όλη η οικογένεια. Είναι και δύο και είναι και παραπονεμένες λίγο τα κορίτσια μου, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.